Είμαι ο Αλέξης, είμαι 22. Παρέχω, όπως βλέπεις, τους απολώνιους μου κοιλιακούς, τα δικέφαλά μου, τα τρικέφαλά μου, τα τετρακέφαλά μου. Έχεις μπερδέψει το δικέφαλο με το κατακέφαλο. Και ήρθα να βρω τη γυναίκα που θα μου παρέχει μια άνετη ζωή. Σου λέει, εγώ λέω ότι είναι δικέφαλο, τρικέφαλο, εσύ... Πάρε το κουτσοκέφαλο! Έτσι χτύρι από εκεί! Νομίζαμε όλοι ότι ο ιδιαίτερος άνθρωπος που ήρθε κοντά μας ήταν ο ένας και μοναδικός δυστυχισμένος, ο Νίκος. Εσύ θέλεις απαραίτητα δυστυχισμένη κοπέλα, εγώ έτσι? Θέλω δυστυχισμένη για να μπορεί να καταλάβει και τη δικιά μου τη δυστυχία. Ο δυστυχισμένος που ζήταγε δυστυχισμένη. Μετά από τον Νίκο ήρθε ο κακιασμένος που ζήταγε κακιασμένη. Γιατί η φάση είναι γκρίντζι. Σήμερα δείτε τι χτύπησε ξανά την πόρτα μας. Ο Κώστας είναι ένας πονεμένος από τη ζωή, από τις σχέσεις, από τους ανθρώπους, από όλους και από όλα. Ψάχνει μια πονεμένη για να ενώσουν τους πόνους τους και να μην πονάνε πια. Ο Κώστας ο πονεμένος έρχεται κοντά μας σε λίγο, αλλά κάτι έχει να μας πει, νομίζω. Ανίτα, κοίτα, είμαι πονεμένος από όλους και από όλα. Ανίτα μου, ψάχνω μία πονεμένη να ενώσουμε τους πόνους μας για να κάνουμε μία χαρά. Ένα χειροκρότημα για την κυρία Πρίνου, σήμερα που έχει γενέθλια. 80 γίνεστε. 80, παιδιά, 80 ετών. 80. 80 ετών! Δεν έχω δει πιο ωραία 80χρονη. Κάντε ένα διάβασμα, παρακαλώ, στην κυρία Πρίνου. Ούτε 60 δεν φαίνεται. Και χωρίς lifting και χωρίς πλαστικές. Να σας πω κάτι όμως. Δεν έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά σας. Είστε ίδια, έχετε μεγαλώσει ωραία. Δεν είναι απλό να είσαι με ένα σύντροφο, τον αγαπημένο μου άντρα, 55 ολόκληρα χρόνια. Είναι στη ζωή ο άντρας σας. Είναι και αυτό ζωή. 55 ολόκληρα χρόνια. Αλήθεια, πώς... Πίνουμε το καφεδάκι. Ωραίος. Σωστός. Πάμε μια βόλτα στην Κινέτα τώρα, να δούμε πώς όπου μετράνε τις πληγές τους. Εκεί είναι ο Λάζος Ματικός. Λάζο, 300, έλα Λάζο μου, έλα. 300 σπίτια λέει τουλάχιστον. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, έχουμε ένα θέμα. Γιώργο, με ακούς, έχουμε ένα γουρούνι εδώ πέρα το οποίο μας κυνηγάει από το πρωί. Είναι αυτό που βρήκες χθες. Έχει μετατραπεί η πόλη. Συγγνώμη, παιδιά, απλά δεν μπορώ να... Να στηθώ για τον λόγο ότι με δαγκώνει, παιδιά. Παιδιά, συγγνώμη. Λάζω. Με δαγκώνει, παιδιά. Λέγεται χειρομέρα. Έχει σημαντήσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, λοιπόν. Είσαι καλά! Λάζω. Σα πήρω να αποκαταστήσω. Συγγνώμη, αλλά δαγκώνει, παιδιά. Φίλες και φίλοι, Ελένη Φουρέιρα και Φουέγκο. Oh!